Η Κράσνονταρ πηγαίνει στο Αμβούργο να πάρει τον Παπαδόπουλο. Μπορεί να δώσει η Κράσνονταρ 5-6 εκατομμύρια να πάρει τον Παπαδόπουλο. Η Κράσνονταρ τα συμβόλαια που έχει Δημήτρη μου. Καλά, στο ίδιο επίπεδο οικονομικά. 40 εκατομμύρια είναι το μπάτζετ της. Σε 30. Αλλά εκεί πληρώνει και λίγο την υπεραξία. Εντάξει, άμα θέλει, αν θεωρεί η Κράσνονταρ ότι μπορεί να τα δώσει, τα δίνει. Εγώ απορώ γιατί δεν τα δίνουμε εμείς. Τα 5-6. Όχι τα 5-6. Να κάνεις. Βάλει τον παίκτη στον κόλπο, ρε Μίτσο. Αλλά θα πούμε τίποτα και θα μας λένε ότι μας βάζει τον Κινέζο. Να κάνει τον Κινέζο. Να κάνει τον Κινέζο. Δεν θέλω να πάω στη Ρωσία, είναι χάλια εκεί. Έχεις πάει στον Κράσνοντα. Έχεις πάει. Ναι. Το θυμάσαι. Mm-hmm. Δίπλα είναι το Ροστόφ. Θυμάσαι που πήγε ένας συνάδελφος να πάρει τσιγάρα και του ψήρισε η. Εκεί ήτανε. Εκεί ήταν. Πήγε, εκεί με το μεγάλο ιστορία. Δρόμο. Με το μεγάλο δρόμο. Ναι, ναι. Για πες. Ας πούμε μια ιστορία, φίλοι ακροάτες. Άκου Κυριάκο και φίλοι του Κυριάκου που πάτε να μπλέξετε. Πάτε να μπλέξετε. Ακούστε λίγο τι θα πείτε. Αρκεί στο Λιτόχωρο, στην Κατερίνη. Σγορώνω. Ναι. Πάει ένας συνάδελφος να πάρει τσιγάρα από ένα περίπτερο που είναι σαν ψιλικατζί, ειδικό κλειστό όμως. Ωραία. Εμείς είμαστε δίπλα σε ένα μπαρ, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι. Στο μεγάλο δρόμο τώρα, όχι σε κανένα καταγώγιο, ναι, κανένα στενό. Σε μεγάλο δρόμο. Δηλαδή Τσιμισκή με, ναι, ένας δρόμος με Παύλου Μελά γωνία. Ωραία. Δίνει τα λεφτά, αλλά δεν έχει πόρτα, τα δίνει από σχισμή. Εντάξει, έχει τζάμι, κάγκελο απ' έξω το τζάμι και σχισμή. Φαντάσου, και έχει υποστεί το μεγάλο. Και δίνει τα λεφτά. Παίρνει η θεία μέσα τα λεφτά, δεν του δίνει ποτέ τα τσιγάρα. Αρχίζει, χτυπάει, κάνει ράνι. Η θεία αρχίζει, χαϊδεύεται, αν θυμάμαι καλά. Έπινε, χαϊδεύεται. Ανοίγει τα πόδια της. Έρχονται οι αστυνομικοί, προσπαθούν να τη βγάλουν. Έπινε στην όλη τη διάρκεια όμως. Ναι, έπινε, τον κόλο της έπινε, ναι. Άξι, δεν άρχισε τα πόδια της και έκανε τέτοια. Δεν θυμάμαι, ναι, ότι υποθύμησε. Ναι, και μετά, όχι, τη βγάλαν λιπόθυμη. Ναι. Τη βγάλαν από λιπόθυμη. Το πιωτό. Ναι. Ενώ άλλο περιμένει τα τσιγάρα. Δεν λέμε ονόματα. Πού πας να μπλέξεις, Κυριάκο, βραγοράκι μου. Κάνε εδώ ένα τηλέφωνο, αφού δεν στροφάρουν τα δικά μας. Κάνε ένα τηλέφωνο και πες, μαλάκες, θα γίνει τίποτα. Πού να τρέχω τώρα στο Ταταστάν και στο Κράσνονταρ. Κάτσε, ρε φίλε. Πολλά είναι βαρύ, φίλε, για την οικογένεια Σαφίδη. Το Κράσνονταρ, ναι, είναι εχθρός του Ροστόφ. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι από πίσω. Αυτή τη ζημιά θέλει να κάνει ο πρόεδρος ο αντίπαλος. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Να το την πει. Στο γόητρο το χτυπάει. Το χτυπάει εκεί. Δεν έχει πάρει χαμπάρι. Δεν μπορείς να πάρεις εσύ τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Φτωχέ. Φτωχέ. Πλήγμα. Φτωχέ. Έτσι του είπε. Φτωχέ, επαναλαμβάνω. Δεν έχεις μαντήλι να κλάψεις. Του λέει ο πρόεδρος του Κράσνονταρ. Που είναι μεγάλος αντίπαλος. Κράσνονταρ, που είναι καρδίτσα τρίκαλα εκεί. Δεν είναι. Μιλάμε για πραγματικό μίσος. Ωραία. Εκεί είναι δίπλα, 70 χιλιόμετρα είναι. Όσο είναι. Θες έμαθα ότι στη διαδρομή Τρίκαλα Καρδίτσα είναι 26 χιλιόμετρα. Ναι. Ωραία. Ναι. Στα 13 ακριβώς έκαναν τα τζάμπο. Μην κουράζεστε. Μην κάνουμε δύο τζάμπο. Ας μαλάκες θα έρχονται στη μέση. Αλλά στα 13 ακριβώς. Τέλος πάντων. Πρόεδρε. Τι βγήκε, ρε, τι θέμα βγήκε. Ξέρω εκεί Μάκης Γκαγκάτσης, Κώστας Φωτιάδης, Μαράκι. Μαράκι, δεν ξέρω αν το είδες το δημοσίευμα. Δεν το έχουν ζυγίσει καλά. Κράσνονταρ και Παπαδόπουλο, δεν ξέρω αν το είδες. Δεν ξέρω αν το είδες. Είναι ξεκάθαρο ότι. Μα όλοι αυτοί υπάρχει, δεν νιώθουν τον ανταγωνισμό. Δεν νιώθουν, ο Ιβάν το έχει. Να βγει ο Τούντορ να πει τι του έλεγε. Ο Ιβάν πριν το μάτς με τη. Με την Κράσνονταρ, γιατί άλλαξαμε σύστημα. Ναι. Ναι, να τα πει αυτά. Για να καταλάβουν όλοι το θέμα. Επειδή τα ξέρουμε, δεν δεχόταν να χάσει την Κράσνονταρ ο Σαββίδης και πάθει τραλαλά. Ωραία. Αλλά από ό,τι βλέπω, δεν έχει πάθει τραλαλά που πάει το καμάρι της Πιερίας. Πάει να κλείσει, ωραία, στον εχθρό. Με τις 12 κίτρινες φέτος στην Bundesliga. Και λίγες ήταν. Έτσι όπως είπες στο Αμβούργο. Έτσι όπως είπες στο Αμβούργο. Κάθε φάση 8 βγαίναν από τους άλλους και δεν κυνηγούσε κανείς. Κάτι χόλπι, μόλπι, αυτοί δεν μαρκάναν ποτέ. Ναι, τέλος πάντων, να ενημερώσω την ΠΑΕΠΑΟΚ. Όσοι δεν, αν πιστεύετε ότι δεν ακούνε, μπορείτε να καλέσετε ως ακροατές στο 2-3-10-95-40-50. Ωραία. Να πείτε, έχετε πάρει χαμπάρι ότι. Ο εχθρός, ο οχτρός, the enemy. Ωραία. Επιχειρηματικά. Επιχειρηματικά, εννοείται, αλλά και γεωγραφικά. Στην Νότια Ρωσία. Γεωγραφικά και γεωγραφικά. Ωραία. Πάει να πάρει τον παίκτη μας. Να πάρετε τηλέφωνο, να τους ξυπνήσετε. Έχει ειδικό τέτοιο, μεταγραφολογία. Ωραία, ειδικό. Πατήστε το 1, λέει αυτό, το συνδεθείτε εκεί. Πατήστε το 2, αυτό. Το 12 το καλοκαίρι, που είναι του λαού το 12.
Όπως είχε πει ο Σίμος Λάζαρης τότε, θα κάνουμε μια φανέλα με το 12 για τον λαό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή... Αυτό που λέει μπορεί να είναι και αλήθεια. Ε? Να έχει το τηλεφωνικό κέντρο. Προτείνω καθένα. Ότι είναι. Ωραία. Να πάει να ξυπνήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκεί όπως γράφω στο Facebook. Ζώα. Ζώα στην ΠΑΕ. Ναι. Ναι. Να ξυπνήσετε. Ωραία. Να πάτε να δείτε τι γίνεται. Που πάει ο ανταγωνιστής, ο λίγος, που από ό,τι μαθαίνουμε όπλα και μπορεί ο Λευκής Σαρκός κάνει. Δεν είσαι το δικό μας πεντακάθαρος κρυστάλλινος. Ωραία. Πάει να πάρει το καμάρι της Πιερίας. Γιατί! Άκουρε τον Αλίκ τι σκέφτηκε να την πει στον Ιβάν. Τι να πει. Άκουρε τι σκέφτηκε. Ο πρόεδρος της Κράζονταρ. Ναι, ρε, αλήθεια. Μα δεν τον έχει ανάγκη αγωνιστικά. Ναι, μόνο αφού και μόνο έχει για το. Τον Γκράντβιστ έχει, ρε. Πεχτάρα, τον Σουηδό. Πεχτάρα, τον ήθελα. 40 χρόνια ή πόσο πριν. Δεν με ενδιαφέρει καν. Τον είδες πώς ήταν φέτος. Όχι. Μόνος θα την πέρασε στη Σουηδία. Ναι. Άκου να δεις τι σκέφτηκε να την πει στο, ναι, στον ναι, Ιβάν. Ναι. Εκεί αυτό είναι φίλε. Εκεί οι πόλεις δεν ξεχνάνε. Πώς είναι έχουμε... η μόνη ελπίδα αυτή για να το γίνει καμία κίνηση. Εννοείται. Ντροπή. Ξεκάθαρα. Εμείς δεν θέλουμε να ιτηθεί ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, από τον ανταγωνιστή. Εντάξει, και ούτε από, το διπλανό, από την διπλανή πόλη, η οποία μιλάει υποτιμητικά για τους κατοίκους του Ροστόφ. Την έχουν δει αυτοί πρωτευουσιάνοι και ότι η δική μας είναι η βλάχη. Λάθος. Δηλαδή, τι ήταν είναι... χειρότερο, να πήγαινε ο Μελισανίδης να πάρει τον Κυριάκο ή με ο. Τι να τον πάρει ο Μελισανίδης, δε. Με σκράτς. Θα του δώσει 1 εκατομμύριο σκράτς το ταξίδι. Ε, με τι. Με τι. Ε, θα του δίνει τα σως στο κίνο. Με τι θα. Ένα 800 έτος για του Λιβάγια, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, μπράβο. Ένα 800. Ναι, ας μην τα δίνει. Δηλαδή, έχασε Αραούχο, Χριστοδουλόπουλο. Ανέστη. Ανέστη. Το λέω και ντρέπομαι, αλλά Ανέστη. Ξέρω εγώ κάτι, 2-3 ακόμα σίγουρα. Γιώχανσον που θα ανανέωνε όταν έκανε τους χιαστούς γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς και τελικά δεν ανανέωσε ποτέ με 500 ευρώ το δεν μήνα. Δεν ήθελε ο Γιώχανσον. Φαντάζομαι πόσα του δίναν. Τα έχεις μελετήσει, το έγραψα τώρα στο Γκαζέτα, ότι τα πριν που πήραν στον ΠΑΟΚ είναι συμβόλαια της ΑΕΚ. Εννοείται. Φοβερά πράγματα, ρε φίλε. Ναι. Τέλος πάντων. Απ' τη μία αυτή πήραν το πρωτάθλημα, απ' την άλλη. Εντάξει, τώρα θα γίνει. Τώρα φεύγουνε. Το κύμα φυγής θα εμφανιστεί. Αλλά τέλος πάντων, λέγαμε για τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Ναι. Όπου χυδαία, ο μεγαλομέτωχος της Κράσνονταρ χτυπάει τον Ιβάν Σαββίδη κάτω από το τραπέζι. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατά από τη ζώνη. Ο Δημήτρης Πέλκας ξεκίνησε live video. Τι live video μπορεί να έχει ο Δημήτρης Πέλκας. Πού είναι. Κάνουνε γυμναστήριο. Άντε βρε. Πού είναι. Με το Γιαννούλη μαζί είναι. Εδώ πρέπει να είναι ο Γιαννούλης. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης Γιαννούλης λέει ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι εξαδελφός του. Παπάς είναι, ρε, αλλά ναι. Το παίζει ότι είναι εξαδελφός του. Οι Γιαννούλιδες οι ποδοσφαιριστές από πού είναι, ποια περιοχή. Κατερίνη. Κατερίνη. Κατερίνη, ναι. Σωστά. Έχουν και προποτζή δικό μα. Θε να πάμε να παίξουμε κανένα. Μα ζητάνε. Αν δεν θα ζητάμε κανένα σκράτσα από το Ντίγρη. Μα ζητάνε να σταματήσουμε. Θα μα διώξουν από τη δουλειά. Λόγω γέλιου και αυτό. Ναι. Εντάξει, σταματάμε. Το δεν θέμα... σταματάμε. Τι είναι, ξεκάθαρο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Ο ανταγωνιστής του Ιβάν Σαββίδη φαίνεται ότι τον χτυπάει ευθέως. Ωραία, λέει και ο δικό μα για αντίπεινα να πάει να πάρει τον Άρη τη Κράζονταρ. Αυτό το θυμάσαι ο Μαύρο. Με πολλά υπονοούμενα του. Μα κάρφωσε ο Άρη. Αυτό δεν έχει βάλει τον κόλτο πρώτο. Με κεφαλιά. Έτσι θυμάμαι. Τι να θυμάσαι, Δημήτρη, κάτω που υπάρχω εγώ και θυμάσαι που πήγε. Τέλο πάντων. Είναι τόσα πολλά. Στο Κράζοντα, ωραία ήταν η πλάκα. Φάση δεν έκανε, τι ωραία, ρε φίλε. Ενώ όλα εκτό από το παιχνίδι.